Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, άλλος ένας τρελός τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη και στο τρελοκομείο που λέγεται Ελλάδα ακούσαμε με έκπληξη το χτες τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών που έχει συνηθίσει στις μεγαλοστομίες. Αν έχει ανέστηση έτοιμο το βίντεο να ακούσουμε αυτή την περίφημη δήλωση του κυρίου Πάγκαλου. Μήπως έχουμε στο τηλέφωνο όμως τον άνθρωπο που ευαισθητοποιήθηκε. Είναι ο δικηγόρος κύριος Αγαμέμνων Τάτσης. Καλημέρα κύριε Τάτση. Καλημέρα σας. Εσείς κάνατε το αυτονόητο νομίζω που έπρεπε να κάνουν πάρα πολλοί πολίτες, να προσπαθήσουν να αποστομώσουν, να βουλώσουν το στόμα τέλος πάντων από αυτές τις μεγαλοστομίες του κυρίου Πάγκαλου. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν εμπλέκομαι με το πρόσωπο. Εγώ καταμήνυσα πράξεις. Ακριβώς. Και το ποινικό δίκαιο. Αλλά οι πράξεις προσωποποιούνται. Αυτό είναι δουλειά των εισαγγελικών αρχών. Μάλιστα. Εντάξει, εδώ είναι προφανές. Όμως εγώ καταμήνυσα πράξεις. Και οι πράξεις είναι συγκεκριμένες. Αυτά που υπόθηκαν εκθέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα της χώρας, υπαλλήλους της χώρας και επίσης περιγράφουν το ποινικό της αδίκημα της παραβίασης των απορρίτων της χώρας. Και λυπάμαι που χρειάστηκε ένας δικηγόρος, και εδώ πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση, ότι οι δικηγόροι έχουμε μια ιδιαίτερη υποχρέωση από τον νόμο, το Σύνταγμα και τον κώδικα περί δικηγόρων να υπερασπιζόμαστε τους βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας. Μάλιστα. Ένας εκ των οποίων είναι η υπεράσπιση της πολιτείας μας. Κοιτάξτε, και χρειάστηκε να πάει ένας δικηγόρος εντός εισαγωγικών να τσιγκλίσει στις αρχές. Να σας πω κάτι. Διαβάζω την μήνυση, την αντέγραψα από το Facebook το δικό σας. Η μήνυση λοιπόν αναφέρεται σε κάποια άρθρα, ειδικότερα στο 140, 141 και 146. Και στο 141 και το 146 παράγραφος 1 του. Μάλιστα. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε για τους τηλεθεατές, για αυτούς που μας βλέπουν, με λίγα λόγια, τι ακριβώς, σε τι παράπτωμα εμπίπτει ώστε να παραβιάζει αυτούς τους νόμους του ποινικού κώδικα. Όταν κάποιος, υπάρχουν τα δύο βασικά, όταν κάποιος με πράξεις του εκθέτει το ελληνικό κράτος ή συμμαχικό κράτος σε κάποιο κίνδυνο αντιπίνων. Τα αντιπίνα μπορεί να είναι ανάκληση πρεσβευτών, απέλαση προσωπικού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο κατά τους όρους της διπλωματίας, ή εκθέτει σε κίνδυνο διατάραξη των φιλικών σχέσεων της χώρας με άλλο κράτος, τιμωρείται. Αυτό είναι το ένα πλαίσιο. Το δεύτερο πλαίσιο είναι όποιος παραβιάζει το απόρριτο μυστικών της πολιτείας. Μάλιστα. Mm-hmm. Μάλιστα. Που αναβιάζονται τα συμφέροντα της πολιτείας με την αποκάλυψη των συγκεκριμένων μυστικών. Και προφανώς είτε έγιναν οι συγκεκριμένες υποκλοπές, είτε δεν έγιναν. Τέτοια αποκάλυψη θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της χώρας. Είναι ένα αδίκημα αφηρημένης διακινδυνεύσης. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας πω κάτι που δεν ξέρετε. Το διάβασα σήμερα το πρωί στο BBC ότι ο επικεφαλής της NSA δικαιολόγησε τον Πάγκαλο έμεσα λέγοντας, ο κύριος Κλάπερ είναι, λέγοντας ότι οι προθέσεις των ηγεσιών και οι υπηρεσίες των ξένων συμμάχων, οι κατασκοπευτικές υπηρεσίες κατασκοπεύουν Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες υπηρεσίες σαν υπόθεση ρουτίνας. Δηλαδή για να δικαιολογήσει τις πράξεις της NSA παραπέμπει έμεσα, δεν νομίζω ότι έχει μάθει, εκτός βέβαια αν υπήρχε κάτι άλλο πράγμα. Κοιτάξτε, εγώ είδα, έχει γίνει ήδη θέμα στην Washington Post. Μάλιστα. Και ήδη και δημοσιογράφοι, συνάδελφοί σας μιλάνε, όπως ο κύριος Ιγνατίου, φυσικά, για το λαγό των Αμερικανών. Ακριβώς. Για να φύγουμε από το νομικό επίπεδο και να πάμε στο πολιτικό, έτσι. Ακριβώς. Εγώ ήθελα να μου πείτε και εσείς την άποψή σας, γιατί εγώ θεωρούμε συνήθως συνωμοσιολόγος, επειδή ψάχνω μερικά πράγματα, τι κρύβονται από πίσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
για την παρέμβασή σας. Ξέρω ότι θα σας έχουν ζαλίσει από το πρωί οι συνάδελφοι. Πάντως, εγώ προσωπικά σας συγχαίρω για την πράξη σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Τα συγχαρητήρια ανήκουν στο δικηγορικό σώμα. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Μπορούμε να ακούσουμε τώρα. Δεν παίζει. Α, αργότερα. Λοιπόν, τότε να συνεχίσουμε με την ιστορία αυτή που άνοιξε ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος υποστηρίζει ότι παρακολουθούσαμε τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα επί Υπουργείας μου, και μάλιστα κάποια περίοδο η ΕΕΠ είχε κατορθώσει να παρακολουθεί και τις συνομιλίες του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα. Εκεί είπε διάφορα χαριτωμένα ανέκδοτα, το πώς τον αποκαλούσαν. Ασχολούντουσαν οι Αμερικανοί πάρα πολύ με αυτόν και τον αποκαλούσαν και με ένα... αφού το παραδέχεται και ο ίδιος, αυτό είναι το έγγραφο της μήνυσης του κυρίου Τάτσι. Δεν μάθαμε, λέει, από τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ ο κύριος Πάγκαλος τίποτα καινούριο, γιατί ξέραμε τα πάντα. Αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό να ακούμε τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα να μιλάει με τον πρεσβευτή στην Άγκυρα και το State Department και να αναφέρεται με ακατάλληλους για ανηλίκους εκφράσεις στο πρόσωπό του, του Πάγκαλου. Τον έλεγε χαρακτηριστικά, επειδή είναι στα αγγλικά θα το πω και δεν με πιάνει λογοκρισία, τον έλεγε motherfucker. Τώρα η ερμηνεία είναι πολλαπλή αυτού. Το νόημα που αναφέρεται σε αυτή την... Είναι σαν για αυτή την καθημερινή λέξη με τα πολλά αλφα που λέμε εμείς καθημερινά. Είναι και άλλα πράγματα αναλόγως πώς θα το μεταφράσεις ο καθένας. Και αναλόγως πώς το εννοεί ο καθένας που το λέει. Δεν μπορούμε να ακούμε τη συνέντευξη, έτσι, επειδή είχα κατορθώσει και την είχα... Στον ισχυρισμό ότι οι ελληνικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τόσο τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα όσο και αυτόν στην Άγκυρα, που έκανε ο Θόδωρος Πάγκαλος, υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Πρώτον από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υπονομευτικά για την ΕΕΠ, τα περί παρακολουθήσεων δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του σημειώνει τη δηλώση του κ. Πάγκαλου, επιβεβαίωνε την εκφρασμένη ήδη ανησυχία του ΣΥΡΙΖΑ για την ανύπαρκτη προστασία του τηλεπικοινωνιακού απορρίτου, αλλά και τη λειτουργία μηχανισμών που χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση και δημοκρατικό έλεγχο κινούνται ανεξέλεγκτα. Μήπως ο εισαγωγικά έμπειρος, κλείνουν τα εισαγωγικά, κ. Πάγκαλος, δια της καλλιέργειας κλίματος φεδρότητας πρέπει να προλάβει να υποβαθμίσει, να διασκεδάσει και τελικά να καλύψει τη σημασία των αποκαλύψεων του γερμανικού περιοδικού Spiegel σχετικά με την ύπαρξη εγγράφου της NSA, στο οποίο η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα κατονομάζεται ως κέντρο υποκλοπών και παρακολούθησης επικοινωνιών, προσθέτει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θέτουν το ερώτημα αν η ενέργεια του κ. Πάγκαλου αποκαλύπτει απόρριτες δραστηριότητες, η ενέργεια να αποκαλύψει απόρριτες δραστηριότητες ελληνικής κυβέρνησης είναι εγκληματική πράξη ή όχι εις βάρος της χώρας μας. Και προσθέτουν θα πρέπει να αναζητηθούν ποιοι είναι αυτοί που επιθυμούν να βλάψουν την πατρίδα χρησιμοποιώντας ως μεγάφωνο τον τέος υπουργό. Μπορούμε όμως να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Πάγκαλος για να βγάλετε και μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Εγώ θα σας πω, και θα σας φανεί παράξενο αυτό, ότι κάποτε η ΕΕΠ είχε καταφέρει να παρακολουθεί όχι μόνο τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, αλλά να παρακολουθεί και τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα. Και κάθε φορά που πήγαινα μαζί με τον καφέ μου και το κουλούρι μου, είχα στο γραφείο μου μια στίβα από χαρτιά, τα οποία δεν μου τα στέλναν όλα βέβαια, μου στέλνανε αυτά που νομίζανε ότι μπορεί να με ενδιαφέρουν. Πότε λέτε τώρα, επί την εποχή του Λάλα. Ήμουν υπουργός, ναι, τον καιρό μου ήμουν υπουργός. Επί Λάλα, φαντάζομαι, πώς αλλιώς. Ποιος είναι ο Λάλας? Ο Λάλας, ο κατάσκοπος που είχαμε. Όχι, δεν ξέρω το Λάλα, εγώ και το είναι ο Λάλας. Σας στέλνανε επισήμως χαρτιά. Και μην προσπαθείτε να γελιοποιήσετε το πράγμα. Ο Λάλας είναι ένα αφρός ύποπτο και γελίο πρόσωπο. Η ΕΕΠ, προς τιμήν της. Μα και τα είχε από το Λάλα, από ποιον? Μια ένδοξη σελίδα. Όχι, παρακολουθούσαν με μηχανήματα και αντέγραφαν σε μαγνητοτενίες τις πρεσβείες, τις δύο, τις Αμερικάνικες και τις Άγκυρας και τις Αθήνας. Νομίμως.
Μα πλάκα μου, κάτσε χαζώσεις την κυρία, δεν μιλάμε. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Μα τι είναι αυτό που ρωτάτε τώρα. Είναι δυνατόν. Ναι, είμαι λίγο παρανόμος. Προφανώς. Κατασκόπευαν με τεράστια επιτυχία. Και το προϊόν το στέλνανε στον Υπουργό. Στον Υπουργό εξωτερικών δεν το στέλνουν το προϊόν. Αυτό που το στέλνουν νομίζετε. Δεν νομίζετε τι το κάνουν, το μαγειρεύουν. Δεν ξέρω. Υπάρχουν τρία τέσσερα πρόσωπα σε κάθε κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Αμήνης. Ο υπεύθυνος για την ΕΕ που μπορεί να είναι ο Υπουργός Εσωτερικών. Κάποτε ήταν ο Αλέκος Παπαδόπουλος που ήταν Υπουργός Εσωτερικών. Μα τώρα ανοίγεται μεγάλο θέμα τώρα αυτό που λέτε. Πρώτη φορά έχει ακουστεί αυτό ότι εμείς παρακολουθούσαμε. Μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τι λένε οι. Βεβαίως και μπορούσαμε. Μπορούσαμε και όλοι μπορούν να παρακολουθούν όποιο θέλουν. Το έχει ομολογήσει ποτέ αυτό το. Ποιο? Το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση έχει ομολογήσει. Αυτό έχει γίνει, ξέρετε, πριν 20 ετία. Υπάρχει πλήρης παραγραφή για όλους. Ναι. Ναι. Όταν εμείς γυρίσαμε και κάναμε τις εκθέσεις μας στις κυβερνήσεις μας, γιατί οι βουλευτές του Συμβουλίου της Ευρώπης κάνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας τους, ο καθένας από την πλευρά του, μια έκθεση. Εκεί ήταν 18-20 βουλευτές, όλοι οι πρώην υπουργοί και πρώην ξέρω εγώ κάτι, και όλοι κάναμε μια έκθεση. Αυτές τις πήραν τα υπουργεία και τις βάλαν στα αρχεία τους. Διότι δεν ήθιστε, αν θέλετε, δεν ήταν συνηθισμένο να τα βάζεις με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί έκαναν ό,τι έπρεπε και ό,τι μπορούσαν για το κοινό όλων μας. Και αυτό μας είχαν πει τότε. Μας είπαν, κοιτάξτε να δείτε, όπως είναι ο πόλεμος, δεν σου κηρύσει τον πόλεμο με διπλωματική διακίνωση, όπως έκανε ο Μουσολίνη τότε στο Μεταξά, να του πεις όχι και να αρχίσουν οι εχθροπραξίες στα σύνορα. Ο εχθρός είναι μέσα στο World Trade Center και ξαφνικά ειδοποιεί με το κινητό τους άλλους που είναι μέσα σε ένα αεροπλάνο να κάνουν αεροπλατεία και να έρθουν να το πετάξουν πάνω. Αυτό πώς το αντιμετωπίζεις? Μόνο αν ξέρεις από πριν και το έχεις παρακολουθήσει και παρέμβεις εγκαίρως, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αλλιώς. Αν το κάνουμε αυτό μαζί με τους Ευρωπαίους, είναι χαμένη υπόθεση. Γιατί καταρχήν εσείς δεν προσφέρετε τίποτα, γιατί όλοι εμείς οι Αμερικανοί είμαστε πολύ πιο προχωρημένοι από εσάς. Και δεύτερον, άμα η πληροφορία αυτή, πώς το λένε, διαδοθεί, έτσι, εκταθεί σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, χάνεται η αξία της. Μάλιστα. Πάντως είναι εντυπωσιακό αυτό που είπε τώρα. Εγώ το σκέφτομαι τόσο πιο εντυπωσιακό είναι. Ποιο? Και δεν έχει αποκαλυφθεί ποτέ. Να είστε εθνικά υπερήφανος, γιατί είμαστε ικανοί. Είμαι. Για βρωμοδουλειές είμαστε πρώτοι. Ποια περίοδο μιλάμε? Ότι ήμουν υπουργός εξωτερικών. Εγώ ήμουν υπουργός εξωτερικών. Ένα διάστημα. Κάτσε πολύ λίγο. Ναι. Και δεν θα σας πω την αλήθεια. Δεν μάθαινα και τίποτα σοβαρό, γιατί όλα αυτά που λέγανε τα ήξερα. Απλώς μερικές φορές ήταν πολύ διασκεδαστικό να ακούω, ας πούμε, τον Αμερικάνο πρέσβη να λέει στον συνάδελφό του στην Άγκυρα ή σε κάποιον από το State Department, What is this motherfucking Pangalus doing? Και άλλος να απαντάει, the motherfucker called me today και ούτω καθεξής. Α, τέτοιο επίπεδο ήταν η συνομιλία. Μιλάγαν φιλικά οι άνθρωποι. Κατάλαβα. Και εγώ αντιστοίχως μιλούσα για διάφορους Αμερικάνους με άλλους συναδέλφους μου, υποθέτω. Τέτοια αμοιβαία εκτίμηση. Όταν ήξερα ότι κανείς δεν μ' ακούει. Έτσι, νόμιζα ότι κανείς δεν μ' ακούει. 10:32 πρώτα λεπτά. Τα άλλα τα ξέραμε δηλαδή. Αυτά, αν θέλετε, το γενικό πνεύμα της συζήτησης κλπ. Το ξέραμε ήδη. Είχαμε κάνει τις αναλύσεις μας. Ξέραμε την πολιτική τους. Δεν μαθαίναμε τίποτα. Αυτή ήταν όλη η συνέντευξη ή τουλάχιστον το επίμαχο σημείο, για το οποίο βέβαια κάποια πρωινάδικα σε μεγάλους σταθμούς είπαν ότι ήταν γνωστά πράγματα. Ήταν, φαίνεται, γνωστά για το περιβάλλον του κυρίου Πάγκαλου, γιατί φαίνεται ότι κομπάζει για τα κατορθώματά του, όπως κομπάζει δημοσίως, κομπάζει και στο περιβάλλον. Γιατί βγήκε δημοσιογράφος από τα Νέα σε κάποιο κανάλι και είπε ότι αυτή ήταν μια παλιά γνωστή ιστορία. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω τι εντύπωση προκάλεσε, αν αυτό θεωρήθηκε σαν εξυπνάδα του αναμφισβήτητα πανέξυπνου ανθρώπου και χαρισματικού για πάρα πολλούς, αλλά ο οποίος κάποτε πρέπει να σταματήσει να θέλει να προβάλλει τον εαυτό του για τα κατορθώματά του, γιατί υπάρχουν και κάποια όρια. Είναι αυτό που λέγαμε πριν μερικές μέρες, αυτό το μηδέν άγαν, που το έχει ξεπεράσει πάρα πολλές φορές ο κύριος Πάγκαλος. Ας φύγουμε τώρα από αυτόν και ας πάμε στο συνεχιζόμενο σύριαλ, το κατασκοπευτικό. Είχαμε πει χτες, έτσι, για το έγγραφο, το απόρριτο έγγραφο της NSA,
με έναν κατάλογο 80 σημείων σε όλο τον κόσμο, που είναι εγκατεστημένη ειδική ομάδα συλλογής πληροφοριών, SCS. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το άκρως απόρριτο έγγραφο της NSA που επικαλείται το περιοδικό Der Spiegel που λέγαμε φυσικά και χθες, από το 2010 περιλαμβάνεται στα ντοκουμέντα του πρώην συνεργάτη των μυστικών υπηρεσιών του Edward Snowden οι ειδικές ομάδες συλλογής πληροφοριών, SCS, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 80 διαφορετικά σημεία σε όλο τον κόσμο. Τα 19 από αυτά τα σημεία βρίσκονται στην Ευρώπη, σε διπλωματικές αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Βερολίνο, στην Φραγκφούρτη, στη Βουδαπέστη, στη Μαδρίτη, το Παρίσι, στην Πράγα, στη Ρώμη, στη Σόφια, αλλά και στην Αθήνα, που λέγαμε και χθες. Σε έναν χάρτη που παρουσίασε το περιοδικό Der Spiegel, η Αθήνα εμφανίζεται να έχει δύο χαρακτηριστικά. Στην ελληνική πρωτεύουσα υπάρχει τόσο η ειδική μονάδα συλλογής πληροφοριών, όσο και ο εξοπλισμός που λειτουργεί εξ αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται η παρουσία προσωπικού. Στην Ευρώπη η ιδιαιτερότητα αυτή υπάρχει εκτός από την Αθήνα, μόνο στη Μόσχα και στη Βιέννη. Η SCS λοιπόν είναι μια ειδική ομάδα, την οποία συναποτελούν η CIA και η NSA, και η οποία ειδικεύεται στις παρακολουθήσεις. Σύμφωνα με το Der Spiegel, τα μέλη της είναι επίσημα διαπιστευμένοι ως διπλωμάτες, απολαμβάνοντας φυσικά όλα τα ειδικά προνόμια που συνεπάγεται το στάτους τους. Οι πράκτορες είναι διπλωμάτες. Ακριβώς, έχουν αυτό Εμείς τους αναγνωρίζουμε, δηλαδή μας υποχρεώνουν να τους αναγνωρίσουμε, αν μας τον δηλώσουν σαν διπλωμάτη. Είμαστε υποχρεωμένοι να τον αναγνωρίσουμε. Είναι διπλωμάτες με πολύ μεγάλα αυτιά. Οι διπλωμάτες λοιπόν αυτοί έχουν στη διάθεσή τους όλα τα υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης με τα οποία μπορούν να παρακολουθούν τα καθιερωμένα μέσα επικοινωνίας όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα δίκτυα αλλά και τις δορυφορικές επικοινωνίες. Ο εξοπλισμός είναι συνήθως εγκατεστημένος, όπως λέγαμε και χθες, στους τελευταίους ορόφους των κτηρίων ή ακόμα και στις ταράτσες των πρεσβειών και πάντα είναι καλά κρυμμένος για να μην γίνεται αντιληπτός. Αυτή η γελιογραφία που βλέπουμε είναι ενός Μεξικανού σκητσογράφου του Αντώνιο Νέρ, που είναι χαρακτηριστική, που δείχνει να έχει τα δύο ημισφαίρια στα ως ακουστικά ο πρόεδρος Ομπάμα. Η μονάδα αυτή που αναφέραμε φέρεται να δραστηριοποιείται και στην Αμερικανική Πρεσβεία στο Βερολίνο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κυβερνητικό τετράγωνο και συγκεκριμένα βρίσκεται 800 περίπου μέτρα από την Βουλή και την Καγκελαρία. Και εδώ έρχεται το ερώτημα για το από πότε παρακολουθούσαν την Άγγελα Μέρκελ. Όπως έχουμε πει, η NSA διαψεύδει ότι ο Μπαράκ Ομπάμα γνώριζε από το 2010 για την παρακολούθηση της Μέρκελ. Ή τουλάχιστον έλεγε μέχρι τώρα, γιατί τώρα τα γυρίζει λίγο. Ακριβώς. Η διάψευση φυσικά αυτή αφορά το ρόλο που έπαιξε ο ίδιος ο πρόεδρος Ομπάμα. Ανεξαρτήτως βέβαια του τι γνώριζε ο Αμερικανός πρόεδρος, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Πόσο μάλλον κάποια διάψευση της είδησης που είχε μεταδοθεί το Σαββατοκύριακο από τους New York Times. Ότι δηλαδή, ουσιαστικά τι έλεγε αυτή η είδηση, ότι το τηλέφωνο της Γερμανίδας Καγκελαρίου παρακολουθούνταν ήδη από το 2002. Ο Τόμας Ντρέικ, ένας από τους εργαζόμενους της NSA, εργαζόταν στην υπηρεσία 18 χρόνια, σχολίασε ότι είναι κάτι που δεν τον εκπλήσει. Θα πρέπει, λέει, να ανατρέξετε στην εποχή αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Επειδή πολλοί από τους αεροπειρατές έμεναν προηγουμένως στη Γερμανία, ζούσαν εκεί ή είχαν έρθει στις ΗΠΑ μέσω Γερμανίας, η NSA και η Αμερικανική κυβέρνηση ανακήρυξαν τη Γερμανία υπαριθμών ένα στόχο παρακολούθησης στην Ευρώπη. Δηλαδή, είναι μια έμεση καταγγελία στην Καγκελάριο ότι μπορεί να ενδεχομένως να έχει σχέσεις με την τρομοκρατία. Γιατί, όπως θα δούμε, δεν μας ενδιαφέρει πια από αυτό, γιατί παρομοιάζει αυτό που γίνεται στις ΗΠΑ, δηλαδή τη δραστηριότητα των ΗΠΑ, με τη δραστηριότητα των Στάζι, της υπηρεσίας Στάζι, της γνωστής αυτής ανατολικογερμανικής υπηρεσίας, που ήταν, φαίνεται, μανούλα στις παρακολουθήσεις. Τουλάχιστον έτσι μας έχουν πείσει όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται.
που είχαν βγει στη φόρα από τους δυτικούς φυσικά. Ήταν οι κακοί κομμουνιστές που παρακολουθούσαν, ενώ εμείς δεν παρακολουθούμε ή τουλάχιστον δεν παρακολουθούσαν με αυτόν τον τρόπο. Εξίσου χυδαίος είναι και ο ένας ο τρόπος και ο άλλος και απερίγραπτος. Εκείνο που θέλω να επισημάνω τώρα είναι ότι ο αρχηγός της NSA, ο κύριος James Clapper, κλήθηκε, έχουμε και το βίντεο από την κατάθεσή του στο Κογκρέσο, και είπε ότι αυτές οι προσπάθειες, λέει, να παρακολουθήσουμε αδιακρίτως διάφορα κράτη, αυτός είναι ο κύριος Clapper, είναι μια βασική τάση για να συλλέγουμε και να αναλύουμε δεδομένα. Και είπε ότι και οι ξένοι, αυτή τη φράση που έμεσα δικαιολογεί τις απερίγραπτες δηλώσεις Παγκάλου, και οι σύμμαχοι, λέει, κατασκοπεύουν Αμερικανούς αξιωματούχους. Ο Τζόνι Ντάιμοντ του BBC από την Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι αν κάποιος περίμενε να απολογηθούν ή να εκφράσουν ντροπή για τις πράξεις τους οι Αμερικανοί, έχουν δοκιμάσει απογοήτευση. Το θέμα είναι ότι εκτός από τους Αμερικανούς έχουμε και πληροφορίες ότι η Αυστραλία συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές, όπως υποστηρίζει ο Αυστραλός καθηγητής Ντέλ Μπακ, ειδικό σε θέματα κατασκοπίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αυστραλινή Υπηρεσία Άμυνας, που λέγεται Defense Signals Directorate, ανταλλάσσει μυστικές πληροφορίες με την Αμερικανική National Security Agency, δηλαδή την NSA που έχουμε πει εμείς. Οι παρακολουθήσεις γίνονται για λογαριασμό των Αμερικανών μέσω Αυστραλιανών κρυσφύγετων στην Ασία, είπε ο κ. Μπολ. Προσθέτως, οι Αυστραλοί παρακολουθούν και ξένες πρεσβείες για λόγους ασφαλείας. Αυτή η προσπάθεια να μας πείσουν ότι η ασφάλεια είναι μπεράλες, ο ίδιος ο καθηγητής, ο Αυστραλός, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Αυστραλία και Καναδάς και Νέα Ζηλανδία έχουν συμφωνία να κατασκοπεύουν με 5 μάτια, αλλά να μην κατασκοπεύει μία χώρα την άλλη. Καλά, μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια και μεταξύ κατεργαραίων πιστεύετε εσείς ότι ισχύει αυτό. Ο ομογενής γερουσιαστής Νίκος Ξενοφών κάλεσε την Αυστραλιανή κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις από την Ουάσιγκτον και να διαπιστώσει αν γίνεται και στην Αυστραλία παρακολούθηση πολιτών όπως σε ευρωπαϊκές χώρες. Η Καμπέρα οφείλει να βεβαιωθεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρακολουθούν Αυστραλούς πολίτες, υπογράμμισε ο γερουσιαστής Ξενοφών. Νομίζω ότι να διαβάσουμε και λίγο. Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ έχει δεχτεί και επικρίσεις για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα από κάποιους Γερμανούς που διατηρούν την αξιοπρέπειά τους, όπως αρθρογραφή της Süddeutsche Zeitung, που αναφέρουν ότι η Άγγελα Μέρκελ υποβάθμισε τη σημασία του σκανδάλου της NSA, δεν προσπάθησε ενεργά να αποτρέψει τη ζημιά εναντίον του γερμανικού λαού, δεν έλαβε σοβαρά υπόψη τα στοιχεία που αφορούσαν την ευρύτατη πρόσβαση των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στα δεδομένα Γερμανών πολιτών και τόσο για τόσο διάστημα, ώσπου πλήττεται τώρα ίδια, σχολιάζει η εφημερίδα του Μονάχου. Θέλω κάπου να πούμε ότι η ιστορία που έλεγε ότι αυτό θα αποτελέσει κρίση στις σχέσεις Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει τελειώσει, παρόλο που η Μέρκελ εξέφρασε την επιθυμία να μην επηρεαστούν οι συνομιλίες αυτές. Το θέμα θα εξεταστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά εγώ δεν περιμένω καμία έντονη αντίδραση από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι βέβαια δυσκολεύονται να τα βάλουν με την Νέα Ρώμη. Και μια και μιλάμε για τη Νέα Ρώμη, θα πάμε στη Νέα Ρώμη, στην Ουάσιγκτον δηλαδή, να παρακολουθήσουμε ένα φιλμάκι που έχει στείλει στο YouTube ο Λευκός Οίκος για μια γιορτή που έγινε εκεί με διάφορους πολύ γνωστούς καλλιτέχνες,
και ένα πολύ ωραίο κομμάτι της blues, μπούκι μάλιστα, είναι σε ρυθμό μπούκι, το τραγουδάει ο ίδιος ο πρόεδρος. Μπορούμε να δούμε αυτό το βίντεο. Exclusive performances from B.B. King, Gary Clark Jr., and Jeff Beck online at pbs.org/whitehouse. Από το Λευκό Οίκο θα γυρίσουμε στα δικά μας και σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που ανεβάσαμε πριν από λίγο στο Zoogla.gr. Θέλω να πάμε στην αίθουσα σύνταξης με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα που βρήκε το θέμα, το βρήκε στους Times του Λονδίνου. Κωνσταντίνα, για πες μας για αυτό το θέμα, το τόσο ενδιαφέρον. Μετά από πάρα πολύ καιρό έρχεται στην επιφάνεια πάλι η ιστορία με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ακριβώς. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Τα καλώς μάρμαρα το. Πρέπει να επιστραφούν σπίτι στην Αθήνα, είναι ο τίτλος της στήλης του συγγραφέα και αρθρογράφου των Βρετανικών Times, Oliver Camp, που δημοσιεύτηκε εχθές. Ο αρθρογράφος και συγγραφέας, επιχειρώντας να εξηγήσει στους Βρετανούς τι σημαίνει να βρίσκονται τα μισά γλυπτά στην Ελλάδα και τα άλλα μισά στην Βρετανία, γράφει πως είναι σαν να ασκήσει κάποιος την έκδοση με το σύνολο των έργων του Σέξπιρ και να μοιράσει μεμονωμένες σελίδες, ούτε καν ολόκληρα έργα ή σκηνές. Το Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα φέρνει τους σύγχρονους επισκέπτες όσο πιο κοντά γίνεται στο ενοποιημένο αριστούργημα. Τα γλυπτά σίγουρα πρέπει να στεγαστούν εκεί. Εμέσως πλην σαφώς, ο αρθρογράφος συνδέει την υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα με την αρχαιοκαμπυλία, καθώς το ίδιο σημείωμα κάνει λόγο για την απόσυρση ασημένιου αγκίου από πρόσφατη δημοπρασία των Κρίστης, του γνωστού οίκου Κρίστης, επειδή υπήρχαν υποψίες ότι μπορεί να έχει εξαχθεί παράνομα από το Ιράν.
Να πούμε επίσης ότι το δημοσίευμα εκδόθηκε ένα μήνα μετά την ανακοίνωση της, της συγκεκριμένης του Λόρδου. Τα εύσημα, όπως λέει και ο αρθρογράφος, ανήκουν στο Λόρδο Κόλιν Ρένφριου, ο οποίος έσπηρε αμφιβολίες. Είναι μια πρόοδος για τον πολιτισμό το γεγονός ότι οι αρχαιότητες τώρα αντιμετωπίζονται περισσότερο ως πολιτιστική θησαυρή παρά ως εμπορικά λάφυρα, και ελπίζω ότι θα είναι κάτι και κάτι περισσότερο από αυτό, λέει ο κύριος Όλιβερ Καμ. Και να πούμε πως ο ίδιος επισκέφθηκε το Βρετανικό Μουσείο και πέρασε από μία από τις μεγαλύτερες συλλογές του, τους θησαυρούς του Παρθενώνα. Ανέφερε πως αποτελούνται από μεγάλα τμήματα της Ζωφόρου, που αρχικά περιέβαλε τον ΣΥΚΟ 15 από τις 92 μετόπες, μορφές από τα αιτώματα και άλλα γλυπτά. Όλα αυτά, όπως λέει και ο ανθρωγράφος και όπως γνωρίζουμε και εμείς, είναι γνωστά ως Ελγίνη, επειδή τα πήρε τον 19ο αιώνα ο Λόρδος Έλγιν, ο πρεσβευτής της Γερμανίας, της Βρετανίας, συγχωρείτε, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα πούλησε στη Βουλή, η οποία τα προσέφερε στο Μουσείο. Το Μουσείο συμφωνεί ότι το σκόρπισμα των θησαυρών του Παρθενώνα επιτρέπει να λέγονται διαφορετικές και συμπληρωματικές ιστορίες για τα γλυπτά που έχουν διασωθεί. Επιστρέφει στην ουσία λοιπόν το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων στην Αθήνα και στο σπίτι, όπως λέει και χαρακτηριστικά ο συγγραφέας και αρθρογράφος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, που μας θύμισες μέσω του δημοσιεύματος αυτού μια πονεμένη ιστορία. Πραγματικά, όταν είχα επισκεφτεί το Βρετανικό Μουσείο και είδα την αίθουσα που έχουν τα κλεμμένα γλυπτά της Ζωφόρου πάνω στο, από το Παρθενώνα, και έκανα τη σύγκριση μετά όταν επισκέφτηκα το Μουσείο της Ακρόπολης, είναι διπλάσια η αίθουσα, γιατί έχουν τα περισσότερα γλυπτά. Βέβαια, οι καταστροφές που έχουν υποστεί από τη συντήρηση και τα λοιπά, κατά καιρούς τα γλυπτά στο Μουσείο της Βρετανικής Πρωτεύουσας, είναι σημαντική. Βέβαια, εάν τους στερήσουμε τα γλυπτά, το Μουσείο θα περιοριστεί στα άλλα κλεμμένα που έχει από την Αίγυπτο και από τις άλλες ιστορικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, γιατί φυσικά η εκπεσούσα αυτοκρατορία δεν έχει και τόση μεγάλη βαθιά πολιτιστική ιστορία. Σύγχρονη, πολύ, αλλά μετά το Σέξπιρ. Σίγουρα και θα πρέπει να δίνουμε περισσότερο, θα πρέπει προσωπική μου άποψη να μιλάμε με σοβαρότητα και σε ήπιους τόνους για κάτι τόσο σοβαρό και πολύ σημαντικό θέμα για την χώρα μας και για τον πολιτισμό μας πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Και με καλά την ευκαιρία αυτή να θυμηθούμε έτσι ένα μνημόσυνο στην αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη, που τόσο είχε αγωνιστεί για να επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα στη πατρίδα τους. Ας έρθουμε πάλι τώρα στην Αθήνα, από την αρχαία Αθήνα και από τις ιστορικές δυστυχείς μνήμες της τουρκοκρατίας και τις κλοπές του Λόρδου Έλγιν, και ας πάμε στην επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, στη χώρα μας. Ήρθε τελικά. Ψάχναμε πάρα πολύ να δούμε πώς θα έρθει. Ήταν ένα πέπλο σιωπής, δηλαδή ένα πρωτοφανές πράγμα. Αυτό να ψάχνουμε, να μαθαίνουμε από τους Ρώσους ότι έρχεται και εδώ πέρα, να υπάρχει σιγία σειρμάτου για μια επίσκεψη που εγώ τη θεωρώ, όχι μόνο εγώ, αλλά είναι σημαντική, σε μια στιγμή που η Ρωσία κατά καιρούς, όταν και η δικιά μας πολιτική ηγεσία σκέφτεται λογικά και ανεπηρέαστα και αψηφά τους κινδύνους, είναι διατεθειμένη να προσφέρει κάτι στη χώρα μας. Στο πλαίσιο πάντα της ανεξαρτησίας αυτής της χώρας και της δυνατότητας να έχει πολιτικούς ελιγμούς εκτός της ασφιχτικής ηγεμονίας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην φανώ κομμουνιστής, είμαι περισσότερο, πώς να το πούμε, πατριώτης, με την έννοια ότι δεν αντέχω να αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θα
επεκταθούν οι εγκαταστάσεις της Κόσκο σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία στη χώρα ή αν θα δοθεί στο Τατζικιστάν ο αγωγός και όχι στη Ρωσία και να μην το αποφασίζουμε εμείς με βάση το συμφέρον της χώρας αλλά με βάση τα συμφέροντα κάποιων άλλων. Ας δούμε τι θα κάνει ο κύριος Λαυρόφ σήμερα. Εμείς είχαμε πει ότι θα ίσως πάει και στο Ναύπλιο. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να πάει στο Ναύπλιο. Στο πλαίσιο λοιπόν της επίσκεψής του, ο κύριος Λαυρόφ θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κάρολο Παπούλια, με τον πρωθυπουργό, καθώς και με τον Έλληνα ομόλογό του, τον Βάγγελο Βενιζέλο. Έπειτα από την ολοκλήρωση της συνάντησης που θα έχει με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και υπογραφή διμερών συμφωνιών. Ενώ στη συνέχεια οι κύριοι Βενιζέλος και Λαυρόφ θα προβούν σε κάποιες δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Λαυρόφ, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ρώσου Υπουργού, θα κηρύξουν την έναρξη του συμποσίου «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και οι σύγχρονες σχέσεις Ελλάδος-Ρωσίας». Και στο συμπόσιο θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εθνικής Δόξας και του Ιδρύματος Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, καθώς και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ρωσικής Σιδηρόδρομη ο κύριος Βλαντίμιρ Γιακούνιν. Σε πολιτικό επίπεδο η Αθήνα προσβλέπει σε μια πρόσκληση που θα γίνει στον Υπουργό Εξωτερικών από το Ρώσο ομόλογό του να επισκεφτεί και αυτό στη Ρωσία και κατ' επέκταση και στον Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά για να σπάσει επιτέλους ο πάγος που έχει δημιουργηθεί ιδίως με αυτή την ατυχή ιστορία του αγωγού της ΔΕΣΠΑ, ΔΕΦΑ. Εξαιρετική σημασία είναι και η εμπλοκή των ρωσικών σιδηροδρόμων στην αποκρατικοποίηση του ΟΣΕ. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον φαίνεται από τη ρωσική πλευρά και στο Υπουργείο Εξωτερικών οι Βενιζέλος και Λαυρό θα υπογράψουν συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα κινητικότητας αναφέρεται αόριστα για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων για τους Ρώσους πολίτες και μια κοινή δήλωση με την οποία οι δύο Υπουργοί εκφράζουν τη βούλησή τους για προώθηση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς και για καλύτερη προετοιμασία των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2016 ως έτος Ελλάδος στη Ρωσία και έτους της Ρωσίας στην Ελλάδα. Μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το κοινό πρόγραμμα δράσης για τα έτη 2014-2016 αλλά και το μορφωτικό πρόγραμμα κείμενα που θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικά οι Ρώσοι. Είναι μια ευχάριστη νότα σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν χρειαζόμαστε να έχουμε ψυχρότητα με κανέναν λαό και με κανένα γείτονα. Και μια και μιλάμε για γείτονες, θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Διαβάζουμε στις εφημερίδες, όχι σε όλες τις εφημερίδες, συγκεκριμένα στο παρόν της Κυριακής, το οποίο είναι ευαίσθητο, δείχνει μια ευαισθησία σε αυτά τα θέματα και επισημαίνω χωρίς να έχω καμία ιδιαίτερη σχέση με την εφημερίδα αυτή, αλλά ασχολείται με θέματα τα οποία είναι ξεχασμένα για όλο τον υπόλοιπο τύπο, όπως το Κυπριακό, το θέμα της Θράκης κτλ. Ένα δημοσίευμα λοιπόν στο παρόν της Κυριακής, σε ανταπόκριση της κυρίας Έλλης Μητακίδου, αναφέρει ότι η τουρκική προπαγάνδα εξαπλώνεται στη Μακεδονία και οι νεοοθωμανοί προσπαθούν να διζήσουν όχι μόνο στη Θράκη αλλά και σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Η οικονομική κρίση σε σχέση πάντα με τη λεγόμενη ελληνοτουρκική φιλία αλλά και την απραξία της ελληνικής πολιτείας δίνουν στους γείτονες μια πρώην τάξιος ευκαιρία να βάλουν σε εφαρμογή τα σχέδια επεκτατισμού τα οποία οραματίζονται οι νεόκοποι Σουλτάνοι, αναφέρει. Χαρακτηριστικό είναι ότι το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε στο Σοχό Θεσσαλονίκης αγώνας Μπεχλιβάνιδων, παρουσία μάλιστα και Ελλήνων βουλευτών, αλλά και του Μητροπολίτη Λαγκαδά. Μιας και όπως είναι γνωστό, ο Μουσταφά Κεμάλ, εμείς δεν χρειάζεται να τον λέμε Ατατούρκ, Ατατούρκ το λένε οι Τούρκοι γιατί Ατατούρκ θα πει μεγάλος Τούρκος. Εμείς τον ξέρουμε ως Μουσταφά Κεμάλ, δεν είναι ανάγκη
Αυτό είναι και υπενθύμηση του συναδέλφους. Ο Κεμάλ λοιπόν γεννήθηκε στο Σοχό, στο χωριό το συγκεκριμένο αυτό, και όχι στη Θεσσαλονίκη όπως οι ανιστόρητοι φορείς και αμφορείς της τοπικής και κεντρικής πολιτικής κινήσης αποδέχτηκαν με ελαφρά την καρδία. Σε μια προσπάθεια λοιπόν γίνει κάποιο, να επαναληφθεί το θέμα της εξουσίας του προξενείου της Κομωτινής και στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνουν έρχονται διάφοροι βουλευτές και ιδίως μέλη του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του κυβερνώντος κόμματος, με συνεχείς επισκέψεις, λέει, διαφόρων φορέων της Τουρκίας στη Θράκη. Έχουμε με αφορμή τη γιορτή του Κουρμπάν Μπαϊράμ, έφτασαν με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο του κόμματος καθηγητή Μουσταφά Σεντόπ και τις βουλευτές Προύσας Χακάν Τσαβούσογλου, Μπάρτιν Γιλμάζ Τούτς και Σεβάστια Σχιλιμέτ Μπλικίν, αλλά και ανώτατους πανεπιστημιακούς από τα πανεπιστήμια της γείτονος χώρας, επίσκεψη στην Ξάνθη και τη Ροδόπη. Ναι. Είναι καλό να επισκέπτονται, να υπάρχει ανταλλαγή βουλευτών. Δεν είδα πολλούς βουλευτές δικούς μας να πάνε. Βέβαια θα μου πείτε, είναι περισσότεροι οι μουσουλμάνοι της Θράκης από τους χριστιανούς της Κωνσταντινούπολης. Αλλά δεν είδα να υπάρχει μια αμοιβαιότητα και ένα ενδιαφέρον. Εδώ έχουμε ένα συνεχές ενδιαφέρον των Τούρκων για τη Θράκη και τη Θεσσαλονίκη, όπως βλέπουμε. Μια και αναφερόμαστε στους Τούρκους τώρα, θα πούμε ότι χτες ήταν η 90η επέτειο της ίδρυσης του σύγχρονου τουρκικού κράτους και εγγενιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Ταγίπ Εντογάν και τον Πρόεδρο της Τουρκίας υποθαλάσσια σύραγγα που ενώνει τις ακτές του Βοσφόρου. Αυτά έγινε στον απόϊχο συγκρούσεων διαδηλωτών με την αστυνομία στην Άγκυρα και παρά τις διαμαρτυρίες αρχαιολόγων για τις παρατυπίες που έγιναν στα 9 χρόνια προετοιμασίας του εγγενιαστέντος έργου. Η υποθαλάσσια σύραγγα που θα ενώνει τις δύο όχθες του Βοσπόρου, την Ασιατική με την Ευρωπαϊκή, προσθέτει ένα νέο κυκλοφοριακό άξονα για την Κωνσταντινούπολη. Η υποθαλάσσια, είπαμε, σύραγγα είναι σε βάθος περίπου 50 μέτρων κάτω από το Βόσπορο. Περιέχει μια διπλή σιδηροδρομική γραμμή μήκους 1,5 χιλιόμετρου και περνά το μετρό που θα τη συνδέει σε 4 λεπτά, θα συνδέει τις δύο όχθες, με δυνατότητα να μεταφέρει 150.000 επιβάτες την ώρα, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Καντήρ Τομπάς. Εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία της τουρκικής ηγεσίας μέσα στο μετρό που έκανε το πρώτο ταξίδι στη σύραγγα. Μαζί τους ήταν και ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, γιατί η Ιαπωνία συνεισέφερε στην δημιουργία της σύραγγας. Και θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι έχουν βρεθεί πάρα πολύ σημαντικά αντικείμενα καθώς γινόντουσαν τα έργα για την κατασκευή της σύραγγας και βρέθηκαν σχεδόν άθικτα βυθισμένα πλοία βυζαντινά και πάρα πολλά από τα οποία είχαν και πολύτιμα αντικείμενα στο φορτίο τους. Υπάρχει υπόσχεση ότι στον κεντρικό σταθμό πριν ή μετά, δεν ξέρω πού είναι ακριβώς αυτός ο σταθμός, θα εκτεθούν αυτά τα αντικείμενα, αν όχι όλα, κάποια πιο σημαντικά. Υπάρχει υπόσχεση, είπαμε, στο πλαίσιο των εκθεμάτων που έχουν γίνει στο σταθμό της Ακρόπολης και στο σταθμό του Συντάγματος. Με αυτό το παράδειγμα, διάβασα στη Χουριέτ ότι θα γίνει μια προσπάθεια να εκτεθούν ορισμένα από αυτά τα αντικείμενα. Τώρα θα ήθελα να πούμε ένα άλλο θέμα και θα το σχολιάσουμε κιόλας. Έγινε στη Θεσσαλονίκη πριν μερικές μέρες, πριν δύο μέρες νομίζω, δύο-τρεις μέρες,
μια τελετή προς τιμήν ενός τετράτου μου έργου, ενός βιβλίου, που αποτελεί το εγκεκριμένο βιβλίο ιστορίας για τις χώρες της Βαλκανικής. Να διαβάσουμε το δημοσίευμα. Από την Deutsche Welle είναι το δημοσίευμα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, απονεμήθηκε στο Κέντρο για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, το βραβείο για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ιδρύματος Friedrich Ebert. Τα βιβλία ιστορίας είναι ένα είδος προστρατιωτικής άσκησης. Υπάρχουν περιοχές στον κόσμο που επιβεβαιώνουν αυτή τη ρίση του ιστορικού από το Βελιγράδι, του Στογιάνοβιτς, και σε αυτές τις περιοχές ανήκουν τα Βαλκάνια. Τα βιβλία ιστορίας στα Βαλκάνια πολλές φορές δεν εξιστορούν μόνο το τι συνέβη, αλλά νομιμοποιούν κατά κάποιο τρόπο εθνικιστικούς πολιτικούς στόχους. Για τον λόγο αυτό, σε μερικές χώρες δίνεται η εντολή από το κράτος σε επιστημονικούς φορείς να γραφτεί η εθνική ιστορία. Εξίσου γνωστό όμως είναι το φαινόμενο ιστορική να λιδωρούνται δημόσια από πολιτικά κόμματα, εκπροσώπους της Εκκλησίας ή των μέσων ενημέρωσης, όταν αυτοί ανατρέπουν μύθους και παρουσιάζουν το λαό τους όχι μόνο σαν θύμα αλλά και ως δράστη. Η φωτογραφία είναι από την τελετή που έγινε για τη βράβευση. Σωστά. Και γράφουν λοιπόν πώς μπορεί όμως κανείς να ξεπεράσει μια εθνικιστική ματιά της ιστορίας. Υιοθετώντας μια πιο διεθνή ματιά της ιστορίας, όπως υποστηρίζει ο καθηγητής Ουλφ Μπρουνμπάμπερ, διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, λέει λοιπόν ότι την αρχή αυτή υιοθετεί και η μη κυβερνητική οργάνωση με την επωνυμία Κέντρο για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, που είπαμε ότι έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Το κέντρο χρηματοδοτείται από 27 κυβερνήσεις, θεσμούς και επιχειρήσεις, ανάμεσά τους και η Κομισιόν, τη Γερμανική και Σουηδική κυβέρνηση και από την Coca-Cola. Ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια από Έλληνες επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη. Ο ιστορικός και πλεοκτήτης Κώστας Καράς, ο οποίος μίλησε στην Deutsche Welle, δήλωσε πως αφορμή στάθηκε ο πόλεμος. Είναι ένας από τους εικονιζόμενους. Νομίζω ότι, αν βλέπω καλά, αν διακρίνω, είναι ο δεύτερος από αριστερά, όπως το βλέπουμε. Είναι με τα άσπρα γένια. Μάλιστα. Αφορμή, λοιπόν, είπε ότι στάθηκε ο πόλεμος και η διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ο πόλεμος αυτός κατέδειξε για άλλη μια φορά πόσο καταστροφική δύναμη περικλείεται στον τρόπο συγγραφής της ιστορίας. Κάθε χώρα την χρησιμοποιούσε για να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα. Όσον αφορά το Κέντρο για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση, δήλωσε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία θέλει να συμβάλλει στην κατανόηση μεταξύ των λαών. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μέσα από μια πρόχειρη καταγραφή της ιστορίας, αλλά μέσα από την υιοθέτηση μιας κριτικής ματιάς της ιστορίας. Καρπός αυτής της προσπάθειας είναι μια συλλογή 4 τόμων, όπως είπες και εσύ, Κώστα, κατάλληλων για τη σχολική διδασκαλία. Πάνω από 60 ιστορικοί από όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ασχολήθηκαν για χρόνια με θέματα όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, έθνη και κράτη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, Βαλκανική πόλεμη και καθώς και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι μαθητές λοιπόν μπορούν, αν διαβάσουν τα συγκεκριμένα βιβλία, να μάθουν πώς αντιλαμβανόταν ένα ιστορικό γεγονός, όπως η Βαλκανική πόλεμη, πώς αντιλαμβανόταν ένα τέτοιο γεγονός ένας γειτονικός λαός. Πολύ συχνά, δήλωσε ο Νέναντ Σέμπεκ, επικεφαλής του Κέντρου για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση, μας κατηγόρησαν ότι είμαστε προδότες και δοσύλλογοι. Αυτό το ακούσαμε μέχρι σήμερα πολύ συχνά και θα συνεχίσουμε να το ακούμε από όλους αυτούς που θεωρούν την ιστορία ένα εθνικιστικό, εθνοκεντρικό καθήκον. Το ζήσαμε, καταφέραμε να επιβιώσουμε και να συνεχίσουμε. Και τελειώνει λέγοντας ότι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Η ιστορία εδώ πέρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για όλους τους λαούς της Βαλκανικής. Άλλο να λέμε πώς βλέπει την ιστορία άλλος και άλλο να προσπαθούμε να πείσουμε τα παιδιά ότι, ας πούμε, στη Σμύρνη ήταν το 22 μια πολυσύχναστη συγκέντρωση. Και κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει να μην το πω ακριβώς, όπως είχε γραφτεί και είχε δημιουργηθεί θόρυβος. Είναι πολύ σωστό να σταματήσει η έχθρα, αλλά η ιστορία πάντα διδάσκει.
και η ιστορία αποτελεί, δίνει και παραδείγματα. Δεν μπορείς να απομονώσεις τους νέους ανθρώπους. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι τα βιβλία αυτά, λέει, διδάσκονται μόνο σε ορισμένα ιδιωτικά σχολεία, ενώ σε κάποιες άλλες χώρες διδάσκονται. Εγώ για αυτές επίσημα, τις χώρες που τα έχουν σαν επίσημα βιβλία, έχω τώρα μια αμφιβολία, γιατί λόγω των επαφών που είχα ιδίως με τους λαούς της κάποτε ομόσπονης Γιουγκοσλαβίας, έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια, ίσως περισσότερα ταξίδια από μερικές ελληνικές πόλεις στο Βελιγράδι, στην περίοδο του πολέμου της Βοσνίας κτλ. Οι λαοί της Γιουγκοσλαβίας που είχαν διαφορές μεταξύ τους, ήδη είχαν με τον εφήλιο πόλεμο, γιατί ήταν ανάμεσα στους λαούς του ίδιου κράτους, είχαν δημιουργήσει μια εχθρότητα. Έτσι τώρα, στα βιβλία της ιστορίας τους, φυσικά ο καθένας έχει τα εθνικά του πρότυπα, όπως έχουμε και εμείς τα εθνικά μας πρότυπα. Και δεν μπορούμε να λέμε για συνοστισμό στη Σμύρνη και τέτοιες μπούρδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ενδιαφέρον να κοιτάξεις τι λέει και ο άλλος και να το σχολιάσεις ή να πεις ότι οι Ιβραίοι αδερφέ, εκείνο μήπως έχουν δίκιο κι αυτοί. Γιατί, αναμφίβολα, όταν πήγε και ο στρατός μας στη Σμύρνη, δεν κάθισε στη Σμύρνη, αλλά πήγε και μέχρι το Δεδέα Γάτς και δεν ξέρω πού. Πηγαίνοντας, σκοπεύοντας να πάει στην... ήθελαν κάποιοι να ξαναζήσουν ή τους έσπρωξαν να ξαναζήσουν δόξες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλά σε μια άλλη εποχή και με κάποιες άλλες συνθήκες. Έκαναν και κάποιες βαρβαρότητες αναμφίβολα. Αυτό όμως πρέπει να λέγεται με το σωστό πλαίσιο. Και αν διδάσκεται, να διδάσκεται, εδώ όμως δεν διδάσκονται πιο πρόσφατα γεγονότα ακόμα της ιστορίας μας και ψάχνουμε ψήλου στάχυρα. Επειδή όμως το παρασοβαρέψαμε το πράγμα, θέλω να βάλουμε ένα ευχάριστο βίντεο που είναι διαφημιστικό για τη χώρα μας, είναι και προστέρψη των οφθαλμών ορισμένων αρσενικών, αλλά και μια αεροπορική εταιρεία από αυτές του φθηνού κόστους διάλεξε τις πιο λαμπρές αεροσυνοδές της και πήγε στα Χανιά και έκανε το διαφημιστικό, το promotion, το διαφημιστικό film για την εταιρεία και το διαφημιστικό φωτογραφικό για το ημερολόγιο του 2014. Μπορούμε να δούμε το φιλμάκι. I wanna dance to break up the
Θέλω να σας πω ότι αυτό το φιλμάκι είναι αφιερωμένο στα παιδιά με τον νεανικό καρκίνο και όλα τα έσοδα θα διατεθούν εκεί. Θέλω να πω πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους που έχω στα Χανιά, γιατί η μισή μου καρδιά βρίσκεται από εκεί. Ο ένας μου παππούς ήταν Χανιώτης και ο άλλος Ηρακλιώτης. Εν πάση περιπτώσει, με τον τρελό τρελό κόσμο τελειώσαμε σήμερα. Αύριο πάλι η Άννα Μορφούλη και ο Κώστας Μητυνάκης σας χαιρετούν και καλό απόγευμα. Γεια σας.